Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, καλημέρα σας κύριε Στολτίδη. Καλημέρα σε όλους σας, ευχαριστώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καθόδομαι προς τη Βουλή για τις σημερινές διαδικασίες. Είναι λίγο παράξενο ο χρόνος και το θερμόμετρο το πολιτικό, έτσι. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το εκλαμβάνετε εσείς αυτό? Ακριβώς όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους συσχετισμούς που έλαβε στις τελευταίες εκλογές και με τις υποσχέσεις που έδωσε στα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπεί, το λέμε συγκεκριμένα και ξεκάθαρα. Ναι. Θέλει να τελειώσει γρήγορα με τα επόμενα αντιλαϊκά χτυπήματα προς όλες τις κατευθύνσεις, να βάλει καλύτερους όρους διείσδυσης των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και στον τομέα της υγείας, με αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, στα άρθρα μέσα στο πολυνομοσχέδιο με τους φαρμακοβιομήχανους και βέβαια στην δομή του κράτους, την οποία θέλει να τη σκλήρινει, γιατί καταλαβαίνουν ότι το επόμενο μεγάλο μέγεθος της πίεσης και της συμπίεσης των εργατικών και των λαϊκών δικαιωμάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε σύγκρουση, σε έκρηξη, σε αγανάκτηση, έκφραση της αγανάκτησης του λαού μας, του λαϊκού κινήματος, του φοιτητικού κινήματος με το άνοιγμα της κατάργησης του ασύλου, και με αυτή την έννοια πούνε όλα τα μέτρα καταστολής με νόμο και τάξη να επιβάλλουν τις επόμενες δυσχέρειες για τα λαϊκά στρώματα εξέλιξης. Εσείς, από ό,τι κατάλαβα και γνωρίζουμε κιόλας, είστε κατά της κατάργησης του ασύλου, του πανεπιστημιακού ασύλου, θέμα το οποίο θα είναι σήμερα και στην αιχμή της επικαιρότητας. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως και σε αυτό, να υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές? Δηλαδή, η ίδια προστασία στο άσυλο είναι οι ιδέες και οι πανεπιστημιακές ιδέες και όλο αυτό που σαφώς πρέπει να προστατευθεί, και ίδιο είναι κακοποιά στοιχεία όποτε είναι να κάνουν πράξεις που παράνομες, να μπαίνουν μέσα σε ένα πανεπιστήμιο και να έχουν άσυλο? Βεβαίως, κοιτάξτε, το άσυλο καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι ο συμβολισμός που αφορά μεγάλη κατάκτηση του φοιτητικού, αλλά και του εργατικού και του λαϊκού κινήματος ευρύτερα. Τι αφορά όμως? Αφορά την ελεύθερη κίνηση, διακίνηση ιδεών, μια κατάκτηση η οποία τα προηγούμενα χρόνια δόθηκαν σκληροί αγώνες για να κατακτηθεί απέναντι σε καθεστώτα τα οποία θέλανε να τη συμπιέσουν. Αφορά την δυνατότητα και τη συνταγματική, όπως προκύπτει, της δωρεάν παιδείας και την πρόσβαση συνολικά στην πλήρη επιστημονική γνώση όλων των φοιτητών χωρίς διακρίσεις, κάτι το οποίο ουσιαστικά αντίκειται στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι θέλουν να βάλουν στο χέρι όλη τη διαδικασία και την πληρωμή, τη διεύρυνση της πληρωμής των μεταπτυχιακών σπουδών και των συγγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών των εργαστηρίων. Ουσιαστικά δηλαδή χωρίς κανένα έξοδο να βάλουν στο χέρι τις κρατικές σοβαρές κατά τα διεθνή πρότυπα και τα δεδομένα των ελληνικών πανεπιστημίων, να τα προσαρμόσουν πλήρως σε μια επιφανειακή τεχνογνωσία η οποία θα προσαρμόσει το επόμενο εργατικό δυναμικό στις νέες συνθήκες της παραγωγής, η οποία, γιατί δουλεύει, ας την κοιτάξει με μια συγκεκριμένη προοπτική και μακροπρόθεσμα, έτσι. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η υψηλή τεχνολογία και τα νέα δεδομένα των καινοτομιών της έρευνας, της επιστήμης συνολικά, της τεχνολογίας, θα βάλουν διαφορετικούς όρους στην παραγωγική διαδικασία. Θέλουν οπότε, χωρίς να ξοδέψουν φράγκο, να απομακρύνουν από τη γενική παιδεία τους φοιτητές, να τους εντάξουν σε πανεπιστημιακά προγράμματα τα οποία τους οδηγούν κατευθείαν σε μια εξειδίκευση και βέβαια, να το πούμε πιο συγκεκριμένα, φθηνό αναλώσιμο εργατικό δυναμικό στις αλυσίδες της βιομηχανίας και της επιχειρήσης με τους όρους που θα παράγουν το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια θέλουν ουσιαστικά αυτή η διαδικασία να μην έρθει κανένα σε αντίθεση, να μην υπάρξει καμιά φωνή αντιπαράθεσης που καταργεί τα βασικά δικαιώματα στην πρόσβαση στην παιδεία και την επιστημονική γνώση συνολικά, και με αυτόν τον τρόπο της καταστολής. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι, ότι έχουν τη δυνατότητα τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία, η ποινική νομοθεσία, όλα τα όπλα
να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και με την τρομοκρατία και με τα ναρκωτικά και με όλες τις παραβατικές συμπεριφορές, να μην το πω τώρα μέσα εισαγωγικά για την πλάκα. Και μπορώ, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες υποδομές οι οποίες θα βοηθούσαν σε αυτή την κατάσταση. Οι φωτισμοί για να μην μπορεί να είναι κρυμμένοι στους χώρους των πανεπιστημίων, η φύλαξη κτλ. Δεν έχουν όμως τέτοιο προσανατολισμό. Θα μπορούσαν να λυθούν αυτά, με συγχωρείτε, μέσα σε μία μέρα. Αλλά το παρεμπόριο και τα ναρκωτικά, ούτως ή άλλως όλοι έχουν συνταχθεί, συμπαραταχθεί στη λογική της ναρκοκουλτούρας, με τα σημεία στα οποία θα, όπως το λένε, θα είναι επιτρεπτή ο αργός θάνατος των επιρρεπείς ανθρώπων στις ουσίες, στις εξαρτησιογόνες. Και βέβαια όλα που έχουν να κάνουν με το παρεμπόριο το οποίο επικαλούνται είναι δισεκατομμύρια ευρώ ο τζίρος, μεγάλα τα συμφέροντα και πολύ εμπλεκόμενοι για να το πειράξουν. Μάλιστα. Πάντως οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές και κοινοβουλευτικά και πολιτικά επέδειξε μια σχετική ετοιμότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι αδιαφυσβήτητο αυτό, ότι είχε προετοιμάσει κάποια πράγματα σε σχέση με τη στρατηγική της και το σχεδιασμό της και τα υλοποιεί. Οι φοροελαφρύνσεις, γιατί δεν βρίσκουν σύμφωνο το ΚΚΕ? Βέβαια, ενταγμένες αποσπασματικά μπορεί να το βρίσκουν. Συνολικά έχετε ενστάσεις? Αποσπασματικά, όπως είπατε, ούτως ή άλλως, οποιαδήποτε νομοθέτημα θα οδηγήσει ακόμα και στην ελάχιστη ελάφρυνση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, βεβαίως και θα τη στηρίξουμε. Γιατί από τη μία πλευρά η νομοθέτηση μέχρι την εφαρμογή αποδεικνύεται και από τους χώρους δουλειάς ότι θέλει μάχες με ευρύτερες συσπηρώσεις, είτε των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο η ίδια η νομοθέτηση. Παρ' όλα αυτά, έχει αποδειχθεί και θα δούμε, γιατί ένα είναι οι διακηρύξεις που έχουμε συνηθίσει να μην εφαρμόζονται και να νομοθετούνται. Από την άλλη πλευρά, δεύτερον, ένας παράγοντας τον οποίο αξιοποιούν είναι να προφασίζονται με φιλολαϊκό μέτρο και από την άλλη μεριά να δημιουργούν τις προϋποθέσεις να πάρθει αυτό πίσω. Και αν μιλάμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον Ένθια, την μικρή παιδική που θέλει να νομιμοποιήσει τη συνείδηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων ότι δεν είναι μονόδρομος και ότι δεν πρέπει να τεθεί ζήτημα στη συνείδησή του πάλι για την κατάργηση αυτού του πιο αντιλαϊκού φορομπιστικού μηχανισμού. Βέβαια, παίρνοντας όλα τα μέτρα ή προδιαγράφοντας με διάφορα οικονομικά στοιχεία το ότι θα δημιουργηθούν άλλα αντίμετρα, ούτως ώστε να πάρθουν πίσω με άλλους τρόπους, είτε με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, είτε με την μείωση του αφορολόγητου, του επίπεδου του αφορολόγητου, που θα αφορά βέβαια στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Τώρα, αν μιλήσουμε για τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου του φόρου εισοδήματος και των μερισμάτων, προφανώς αυτό δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία πάνω από το 90% του λαού μας. Και βέβαια, δεν σε καμία περίπτωση εμείς λέμε ότι δεν θα φέρει αυτή την ανάπτυξη για την οποία μιλάνε, δηλαδή άνοιγμα περισσότερων θέσεων εργασίας με καλοπληρωμένες δουλειές. Υπάρχει το τσακισμένο αντεργατικό πλωστάσιο που έχει διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και με αυτή την έννοια, ό,τι επιτευχθεί σε επίπεδο επενδύσεων θα γίνει με αυτούς τους όρους. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να πούμε ότι η ελάφρυνση φορολογική του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, περισσότερο από ό,τι φαίνεται δείχνει πείρα, θα τους βοηθήσει να ξεμπερδεύουν. Μάλιστα. Με εργαζόμενους οι οποίοι καλύπτονται ακόμα από μισθού ή πληρώνονται ακόμα με μισθούς που κινούνται προς το μέσο. Μάλιστα. Δηλαδή, θα βρουν καλύτερο τρόπο, πιο φθηνό τρόπο να ξεμπερδέψουν ακόμα και με αυτά. Με θελούσες εξόδους, με μετακίνηση εργοστασίων σε άλλες περιοχές που είναι πιο φθηνή εργατική δύναμη κτλ. Να είστε καλά, κύριε Στολτίδη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.